Γιατί αποφασίσατε σε αυτές τις εκλογές να κατεβείτε υποψήφια βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Απόψε έχει και καινούριο φεγγάρι. Έτσι ποιητικά ωραία θα πω ότι αποφάσισα να κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν εκδίκηση επιτέλους στα όνειρα, όπως λέει και ο ποιητής. Γιατί πιστεύω πως αυτή η ψηφοφορία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι καθοριστική. Και μεγάλη που είμαι, δεν ξέρω αν θα ξαναδώ την αριστερά να κυβερνάει επιτέλους. Και θέλω να πω κάτι και στους αναποφάσιστους, στους φίλους και φίλες. Αναποφάσιστη την Κοντή. Να ψηφίσετε την Κοντή. Όταν με πήραν τηλέφωνο τα παιδιά, γέλασα λιγάκι και τους είπα ότι εγώ είμαι μεγάλη, εντάξει είμαι αριστερή, αλλά δεν υπάρχουν και πιο νέοι. Όχι, μου είπαν, θέλουμε εσάς, γιατί εσείς κάνετε τον κόσμο να γελάει, να διασκεδάζει, σας αγαπάνε τόσο πολύ. Και είπα, ναι, θα βοηθήσω, αλλά προσέξτε. Το ξέρω ότι δεν θα μπω στη Βουλή, δεν είμαι σε εκλόγιμη θέση, αλλά εκεί μέσα είναι ένας πολύ μεγάλος θίασος για μένα, 300 άτομα. Ούτε ο Σπίλμπερκ δεν έχει τέτοιο θίασο. Οπότε κάπου εγώ εκεί πέρα θα έβγαινα και θα φώναζα, θα έκανα διάφορα αστεία και δεν θα ήμουν και πάρα πολύ αγαπητή, γιατί θα έλεγα ότι εκεί μέσα είναι ένας θίασος ποικιλιών. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Θα μετατρεπότανε σε θέατρο. Πράγματι θα ήταν ένα, θα ανέβαινα σε ένα άλλο είδους παλκοσένικο εκεί και θα τους τάψελνα φυσικά. Αναποφάσιστη την Κοντή.